μας την Μπουρούζη, μας πήρε κατευθείαν και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Πάνο τον Σόκο, τον πολιτικό συντάκτη. Πάνο, καλή σου μέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ωραία, τώρα σας ακούω και εγώ. Για να ξεκινήσουμε με τα μπλόκα βεβαίως. Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες από τη μία, δεν έβγαλε κάπου διάλογο στο Ζάπιο από την άλλη. Τι γίνεται και αισιοδοξία κυβέρνηση ότι σύντομα θα ξεφουσκώσει όλο αυτό? Νομίζω ότι τα μπλόκα στους δρόμους έχουν μπλοκάρει και την κυβέρνηση. Πολύ φοβάμαι όμως ότι σύντομα θα μπλοκάρουν και τους ίδιους τους αγρότες, με την έννοια ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητάει τα οικονομικά αιτήματα, τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις που ζητούν οι αγρότες, και οι αγρότες δεν κάνουν πίσω αν δεν ξεκινήσει η συζήτηση από αυτό το αίτημα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο σχέδιο, μάλλον στα τυφλά κινείται αυτή τη στιγμή, και όπως μου λέγανε χθες κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες, το ιδανικό για αυτούς θα ήταν να αποδεχτούν οι αγρότες τον διάλογο και να ανοίξουν τα μπλοκ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Επιπλέον στην κόπωση των αγροτών και στις εσωτερικές τους διαφωνίες που, όπως λένε στην κυβέρνηση, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται σε ορισμένα μπλόκα. Και το τρίτο που ελπίζει η κυβέρνηση είναι η λεγόμενη κοινωνική αυτοματοποίηση, δηλαδή οι αντιδράσεις των άλλων κοινωνικών ομάδων και της αγοράς από το πλήγμα που υφίστανται από τα μπλόκα των αγροτών, τα προϊόντα δεν μπορούν να μεταφερθούν κλπ. Αυτό. Παρά δηλαδή το γεγονός ότι έχουν και τα δίκαια τους οι αγρότες. Έχουν και τα δίκαια τους οι αγρότες, υπάρχουν όμως επιπτώσεις και στην αγορά και στις άλλες κοινωνικές ομάδες, βέβαια. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτή η λεγόμενη κοινωνική αυτοματοποίηση δεν αφήνει αδιάφορη την κυβέρνηση. Οι επιπτώσεις δηλαδή στις άλλες κοινωνικές ομάδες δεν θα αφήσει αδιάφορη την κυβέρνηση. Ενδεχομένως λοιπόν τις επόμενες μέρες έχουμε κάποιες εξελίξεις από αυτό. Πάντως ίσως η εξέλιξη τη βλέπουμε και τώρα σε κόκκινη φάσα στην οθόνη μας είναι ότι έκλεισε και το τελωνείο του ξανά έτσι πριν από λίγο. Αυτή τη στιγμή η κλιμάκωση είναι στο ανώτερο σημείο. Σήμερα ή αύριο η Ελλάδα θα κοπεί εντελώς τα δύο, δεν θα γιατί κινείται τίποτα. Γιατί ετοιμάζονται να κλείσουν και παρακαπτήριες. Ακριβώς. Αν όμως και αυτή η κινητοποίηση, αυτή η κλιμάκωση δεν αποδώσει, δεν ξέρω πια οι αγρότες τι άλλο μπορούν να κάνουν και πόσο άλλο μπορούν να μένουν στα μπλόκα όταν από την κυβέρνηση δεν υπάρχει ανταπόκριση στο άμεσο οικονομικό τους αίτημα. Πάνω, ίσως μία ακόμη συνάντηση. Και αν, ναι. Ακόμη και αν ικανοποιηθούν τα οικονομικά τους αιτήματα, έστω σε έναν βαθμό, δίνεται μία λύση στο θέμα. Το αγροτικό αντιμετωπίζεται. Το αγροτικό δεν αντιμετωπίζεται με μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δόθηκαν και πέρυσι. Και σε φέτος οι αγρότες είναι πάλι στους δρόμους. Και ακόμα και αν δοθούν του χρόνου, και φέτος του χρόνου πάλι στους δρόμους θα είναι. Το πρόβλημα της αγροτικής παραγωγής έρχεται πολλά χρόνια πίσω, δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά ούτε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ούτε από τους αγρότες, ούτε από τους συνεταιρισμούς των αγροτών. Δεν υπήρξε μια ουσιαστική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με παραγωγικές καλλιέργειες που δεν αφέθηκαν όλοι στις επιδοτήσεις, στις κοινοτικές επιδοτήσεις, οι οποίες σε δύο χρόνια πάμε σταματάνε και αυτές, και τα προβλήματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα για τους αγρότες, και αυτό θα πρέπει να το δουν. Νομίζω ότι είναι βαθύτερο το πρόβλημα και πρέπει και οι ίδιοι οι αγρότες και η κυβέρνηση και οι συνεταιρισμοί κυρίως να το δουν πολύ πιο ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Τώρα πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, ψηφίστηκε ομόφωνα χθες για το βατοπέδι. Ωστόσο, ναι, τα πέντε κόμματα προσεγγίζουν λίγο διαφορετικά το καθένα από την πλευρά του το θέμα αυτό, έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που έπρεπε να γίνει πέρυσι έγινε φέτος και έγινε ομόφωνα από όλα τα κόμματα. Δηλαδή, θα γίνει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε στο βατοπέδι, πού βρίσκονται οι ευθύνες, ούτως ώστε πρακτικό αποτέλεσμα δεν θα έχουμε, δηλαδή δεν θα υπάρξει, έχουν παραγραφεί όλα τα αδικήματα, ωστόσο είναι σημαντικό να ξέρουν οι πολίτες, να μαθαίνουν κάποια στιγμή την αλήθεια για πίσω από όλα αυτά τα σκάνδαλα. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία και αυτό πιστεύω θα γίνει και αύριο. Η οποία πόσο εφικτό είναι να πραγματοποιηθεί αυτό που λες, δηλαδή να μάθουμε την αλήθεια πίσω από τα πράγματα. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε επιφυλακτικοί βεβαίως. Αλλά ας μην είμαστε απεσιόδοξοι από την αρχή, ας μην το προκαταλάβουμε ότι δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Ας πάμε βήμα-βήμα. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου, αλλά ας δούμε θετικά αυτό το πρώτο βήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λύσει στο θέμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Και μάλιστα άμεση λύση θα δοθεί, έτσι. Επισπεύδεται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος στο θέμα να καθυστερεί. Από τη στιγμή που τα δύο μεγάλα κόμματα τουλάχιστον έχουν συμφωνήσει ότι ο κύριος Παπούλιας πρέπει να είναι πρόεδρος και για τα επόμενα 5 χρόνια, υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του λαού. Βέβαια, το λαό πιέζει και για εκλογές, αλλά αυτό πλέον είναι ανέφικτο. Νομίζω ότι η εκκρεμότητα αυτή πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατό και να επανεκλεγεί ο κύριος Παπούλιας. Μάλιστα. Και στα ελληνοτουρκικά τι εξέλιξη έχουμε? Έχουμε πρόσκληση προς τον Ταγί Περντογάν να επισκεφτεί την Αθήνα? Είναι αυτή, είχε προαναγγελθεί αυτή η πρόσκληση του κυρίου Παπανδρέου προς τον Ερντογάν. Υπάρχει μια επανάληψη των πάγιων θέσεων σε αυτή την επιστολή, των πάγιων θέσεων της ελληνικής της χώρας μας. Το ενδιαφέρον είναι στο ότι καλεί σε διάλογο την Τουρκία για όλα τα θέματα του Αιγαίου, θέματα που εν πωλής η ίδια η Τουρκία τα έχει θέσει, με κυρίαρχο βέβαια την υφαλοκρηπίδα που βάζει η ελληνική κυβέρνηση, και αν δεν τα βρουν εκεί θα πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Στο Κυπριακό δεν υπάρχει κάτι καινούριο, μια γενικότητα θα έλεγα, μια επανάληψη των γνωστών θέσεων, ότι να μην επεμβαίνουν οι δύο χώρες, ή και η Τουρκία κυρίως, στο θέμα και να λυθεί το πρόβλημα τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Πάνω Σόκο, σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλή σου μέρα. Για την πρόσκληση. Θα τα ξαναπούμε. Ναι. Αλλάζουμε εμείς θέμα, αλλάζουμε κλίμα και περιμένουμε τις δικές σας ερωτήσεις στο 54160, ειδικά αν έχετε ερωτήσεις που έχουν σχέση με τα κολέγια, τα κέντρα ελευθέρων σπουδών δηλαδή. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Παπάζογλου. Είναι ειδικός γραμματέας της ανώτατης εκπαίδευσης. Καλημέρα κύριε Παπάζογλου. Καλημέρα κύριε Παπάζογλου. Να σας ρωτήσω τι γίνεται κατευθείαν με τα κολέγια. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Είναι δύο τα θέματα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα των επαγγελματικών, της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων των κολεγίων. Το αυτό οποίο περιμένουμε το προεδρικό καλύπτεται διάταγμα, από, το προεδρικό, ισχύει, από το προεδρικό διάταγμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μόλις τελειώσει η επεξεργασία, πρόκειται να το υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να εκδοθεί. Αυτό τι θα σημαίνει τώρα πρακτικά? Έχει μάλιστα και αναδρομική ίσχυ. Ναι, τι θα σημαίνει δηλαδή και για αυτούς που έχουν πτυχίο από κολέγιο ιδιωτικό? Δεν έχει, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση με τα πτυχία. Έχει σχέση μόνο με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το αυτό πτυχίο τι σημαίνει δηλαδή? Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας απόφυτος κολεγίου, ο οποίος έχει πάρει το πτυχίο του από ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης, μπορέσει και πάρει τα επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα από την οποία προέρχεται το πανεπιστήμιο, τότε έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση στην ελληνική αντίστοιχη αρχή. Θα σας πω σε λίγο τι είναι, ποια είναι αυτή η αρχή. Και με βάση αυτές τα επαγγελματικά δικαιώματα εκεί, έχει δικαίωμα η ελληνική αυτή αρχή είτε αυτόματα να του δώσει το πτυχίο, είτε να του ζητήσει ή λίγο επιπλέον εμπειρία ή κάποιο επιπλέον μάθημα, για παράδειγμα. Σε κάποιο μάθημα δηλαδή, για να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα της χώρας που ανήκει το πανεπιστήμιο που τελείωσε. Όχι το πανεπιστήμιο, παραλαμβάνω, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μην συγχαίουμε τους ακαδημαϊκούς τίτλους με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μιλάμε πλέον για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι τίτλοι δεν μπορούν να αναγνωριστούν, δεδομένου ότι το άρθρο 16 του συντάγματός μας δεν επιτρέπει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, όπως ισχύει σήμερα το σύνταγμά μας, να τιμεί την λειτουργία ιδιωτικών σχολείων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, είναι και σε μία ανωτελεία το θέμα, διότι υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που ανοίγουν δρόμο και για αναγνώριση ακαδημαϊκών δικαιωμάτων. Είναι άλλο θέμα, θα το δούμε σε λίγο. Μπορώ να σας πω και γι' αυτό. Αν αυτό έχετε κάτι, βεβαίως. Αυτό είναι μία απόφαση, η οποία ήρθε στα χέρια μας, είναι από το διοικητικό εφετείο της χώρας μας, ήρθε στα χέρια μας την Παρασκευή, μελετήθηκε. Και πρόκειται το Υπουργείο Παιδείας να ζητήσει ανέρεση αυτής της απόφασης, διότι πιστεύουμε ότι το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το δικαστήριο για να βγάλει αυτή την απόφαση δεν συνάδει με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εθνικές. Αναμένεται νέος γύρος λοιπόν πάνω σε αυτό, άρα το θέμα το κρατάμε σε εκκρεμότητα. Ακριβώς. Τώρα, αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων κολεγίων στη χώρα μας που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά κολέγια, έτσι. Και όχι μόνο έτσι, όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και για τους δικούς μας αποφύτους, αποφύτους των δικών μας, καθαρά, που θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να βρουν δουλειά σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Είναι αμφίδρομη σχέση. Τι σημαίνει λοιπόν αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων αυτών, τι θα μπορεί να κάνει ο απόφυτος? Θα μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ο απόφυτος ενός αντίστοιχου ιδρύματος της χώρας μας. Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Να πάρει μέρος δηλαδή σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Αυτό προκαλεί κάποιες αντιδράσεις ήδη?
Κοιτάτε να δείτε, από επαγγελματικές ομάδες, κύριε Παπάζογλου. Υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι, είναι κατανοητό μάλλον σε όλους, ότι εάν δεν περνούσαμε αυτή την νομοθεσία, αυτό το προεδρικό διάταγμα, στο δικό μας δίκαιο, θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη, εάν δεν είχαμε καταθέσει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είχε ξεκινήσει ημερήσιο πρόστιμο προς τη χώρα μας, το οποίο δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο. Καθόλου, και θα ήταν ιδιαίτερος δυσβάσταχτο. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν, κύριε Παπάζογλου. Και πρακτικά, μια τελευταία πρακτική ερώτηση. Όποιος τελειώνει τώρα θα πάρει από το κολέγιο του τους τίτλους αυτούς επαγγελματικής αποκατάστασης. Όχι, όχι. Ή θα πρέπει να τα ψάξει ο ίδιος στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Θα πρέπει με βάση τον τίτλο, επαναλαμβάνω, που θα έχει πάρει από το Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, να απευθυνθεί στις εκεί επαγγελματικές, αντίστοιχη επαγγελματική ένωση, να πάρει το επαγγελματικό δικαίωμα από εκεί και με όλα ό,τι χρειάζεται για να πάρει αυτό το επαγγελματικό δικαίωμα, θα επιστρέψει εδώ στη χώρα, θα κάνει την αίτηση σε πρώτη φάση σε μια επιτροπή. Σε 3 χρόνια από τώρα, στον αντίστοιχο δικό μας επαγγελματικό σύλλογο, έχουμε δώσει αυτή την τριετία προκειμένου όλοι οι επαγγελματικοί σύλλογοι στη χώρα μας να μπορέσουν να ετοιμαστούν για να κάνουν τις αντίστοιχες ακριβώς αναγνωρίσεις. Και από πότε κάποιος που έχει σήμερα το συγκεκριμένο πτυχίο μπορεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό του ΟΣΕΠ? Μόλις πάρει το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, κύριε Τσαπανίδου, στη χώρα μας. Θα έχει μία διαδικασία, η οποία, κοιτάτε, εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται αν αυτό το επαγγελματικό δικαίωμα που του έδωσε η χώρα στην οποία εδρεύει το πανεπιστήμιο από το οποίο πήρε το πτυχίο, δίνει τέτοια επαγγελματικά δικαιώματα που είναι τα ίδια ακριβώς με αυτά τα οποία έχει, τις ίδιες απαιτήσεις με τα αυτά που έχουμε στη χώρα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παπάζογλου, που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα σας. Και εγώ, καλή σας μέρα. Και στο σημείο αυτό από εμάς ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα γυρίσουμε.